Η κινηματογραφική Λέσχη Αλεξανδρούπολης θα φιλοξενήσει στην πρωτεύουσα του Εύρου το 25ο Συνέδριο των Κινηματογραφικών Λεσχών, το οποίο θα πραγματοποιηθεί τις τρεις πρώτες ημέρες του Ιουνίου. Το συνέδριο, το οποίο θα τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του Υπουργείου Τουρισμού Πολιτισμού, θα έχει θέμα το σενάριο στον κινηματογράφο. Συνεχίζεται η κινητοποίηση της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας Θράκης με την επίσχυση εργασίας στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας της περιοχής. Οι αποδοχές για τις εφημερίες του ιατρικού προσωπικού των νοσοκομείων δεν καταβάλλονται εδώ και 4 μήνες, έτσι πολλοί συνάδελφοι όπως και μεγάλο μέρος των Ελλήνων πολιτών δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της Ένωσης. Σε αίθουσες του παλιού γυμνασίου Θηλαίων θα στεγαστεί στην Κομοτηνή δομή του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, καθώς υπεγράφει στρατηγικό πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στο Δήμο Κομοτηνής και το ΕΑΠ. Η συμφωνία προβλέπει την ενδυνάμωση της συνεργασίας των δύο μερών και την προώθηση δράσεων παιδείας και πολιτισμού που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και της ευρύτερης ελληνικής κοινωνίας. Επιστολή σχετικά με την υποβάθμιση του Κέντρου Υγείας Σουφλίου απέστειλε η Ένωση Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Σουφλίου και Περιφέρειας στο Διοικητή του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, ζητώντας ενημέρωση πάνω στις εξελίξεις που αφορούν το ΕΣΥ του Σουφλίου. Το πρόβλημα με τους ναυαγοσώστες στις παραλίες της Ξάνθης είναι κάτι που απασχολεί έγκαιρα την αυτοδιοίκηση. Καθώς στην περιοχή της Ξάνθης σημειώθηκαν την περασμένη καλοκαιρινή περίοδο πνιγμοί και κινδύνευσαν και αρκετοί λουόμενοι, η παρουσία ναυαγοσωστών στις μεγάλες πλάζ είναι υποχρεωτική, εφόσον αυτές χαρακτηρίζονται λουτρικές εγκαταστάσεις και παράλληλα ως πολυσύχναστες από την Επιτροπή. Το πρώτο κρουαζιερόπλοιο για τη θερινή περίοδο του 2012 στο λιμάνι της Καβάλας θα καταπλέψει το πρωί του Σαββάτου 21 Απριλίου. Πρόκειται για το κρουαζιερόπλοιο Voyager σημαίας Μπαχάμες. Το κρουαζιερόπλοιο έρχεται από τη Μύκονο με Αμερικανούς τουρίστες, ενώ στόχος του οργανισμού Λιμένα Καβάλας είναι η προσέλκυση και άλλων κρουαζιερόπλοιων στην Καβάλα, ενδυναμώνοντας τον τομέα του τουρισμού κρουαζιέρας, ο οποίος μπορεί να δώσει μία ακόμη δυναμική ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος της περιοχής.